Η πρέσπευση είναι ένα θέμα που έχει μια σημασία. Χρειάζεται. Νομίζω ένας κόσμος έχει καταλάβει ότι ήταν μια σωστή πολιτική και για λόγους ειρήνης στα Βαλκάνια. Είναι ο κύριος Δένδιας τώρα. Και για τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας. Νομίζω σε 20-30 χρόνια θα καταγράψει η ιστορία ότι ήταν από τα μεγάλα επιτεύγματα του ΣΥΡΙΖΑ. Μας κόστισε και μας κόστισε γιατί είχαμε πολιτικούς από την άλλη μεριά που δεν λέγανε αυτό που πιστεύανε. Mm-hmm. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εμείς του ΣΥΡΙΖΑ πριν από την ψηφοφορία του για τις πρέσπες, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να λένε στον κύριο Θοδωράκη μην τολμήσεις και δεν ψηφίσεις και με έχουμε εμείς την καυτή πατάτα. Είχαμε μια ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας που ήξερε ότι αυτή η συμφωνία δεν ήταν καθόλου διαφορετική από μια συμφωνία που αν είχε έρθει στο χέρι τους, ήταν άτυχη που δεν είχε στο χέρι τους, γιατί ήταν άλλος πρωθυπουργός στη Βόρεια Μακεδονία, δεν το λέω ότι το κάνανε επίτηδες, ότι θα τον είχαν υποστήριξη. Θεωρώ δε ότι αυτός ο τρόπος να κάνεις αντιπαράθεση δεν βοηθάει την Ελλάδα καθόλου. Θα μου επιτρέψετε ένα ακόμα Λίγο στα εθνικά, να μείνουμε λίγο. Γιατί την άποψή σας, γενικά του ΣΥΡΙΖΑ και το τι έγινε με τις πρέσπες, ήδη το γνωρίζουμε και ήδη φαίνεται και από αυτά που τρέχει τώρα η Νέα Δημοκρατία να επιστρέψει στη διπλωματία, εν πάση περιπτώσει, από τη ρητορική. Σας ανησυχεί η κατάσταση με την Τουρκία? Είχαν γίνει ορισμένα βήματα από την κυβέρνησή σας στον ενεργειακό τομέα που φάνηκε ότι μπορούν να είναι βοηθητικά και στα θέματα ασφάλειας και γεωπολιτικής ισορροπίας. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα σας ανησυχούν? Βεβαίως με ανησυχεί όλη η γεωστρατηγική κατάσταση στη νότιο-ανατολική Μεσόγειο και νομίζω ότι χρειάζεται και πυγμή και σοβαρότητα. Mm-hmm. Δηλαδή και ουσιαστικά ο Ερντογάν μπορεί να κερδίσει κάνοντας εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση, αλλά επειδή εμείς είμαστε μια άλλη χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμάς δεν μας βολεύει αυτό. Εμείς πρέπει να κάνουμε τις συμμαχίες που θέλουμε, είτε είναι για το ενεργειακό ζήτημα, είτε είναι για την ειρήνη, για οποιοδήποτε, πάνω σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι σωστό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε πολιτική όπως κάνει ο Ερντογάν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δηλαδή, να κάνουμε μια εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση. Mm-hmm. Υπουργέ, ένα ακόμα θέμα πριν πάμε στα εσωκομματικά σας, που είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Ωραία, ακούστηκε αυτό, αλλά δυστυχώς δεν το κάνουμε. Όχι, δεν το κάνουμε. Ως πολιτικές ηγεσίες. Δεν το κάνουμε. Πάντως εμείς ξέραμε ότι μπορούμε να χάσουμε από τις πρέσπες. Αυτό θα μας το... Θα μας το πιστώ, ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο. Θα κόστος. Και ξέραμε και ότι ήταν το πολιτικό κόστος. Και επειδή είμαι και μισός Μακεδόνας, θεωρώ ότι ήταν και πολύ σωστό για τη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας γενικότερα μπορεί να προχωρήσει αν η Θεσσαλονίκη κοιτάει κάτω και ανταγωνίζεται και την Αθήνα πάνω και όχι προς τα πάνω. Πώς εξηγείτε λοιπόν, έχοντας τις πρέσπες πολύ πρόσφατες, έχοντας ένα αντιπροσφυγικό αίσθημα γενικευμένο, ότι η Χρυσή Αυγή έμεινε εκτός Βουλής? Νομίζω αυτό είναι και αυτό είναι ένα επίτευγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το 32% σημαίνει όλη αυτή η αβεβαιότητα, η αστάθεια, ο φόβος για τα παιδιά μας, σε μας δεν πήγε προς την άκρα δεξιά. Δεν πήγε στο Σαλβίνι, δεν πήγε στο Όρμπαν, δεν πήγε στη Λεπέν, δεν πήγε στο Βόξ. Και εκεί που φάνηκε το ότι θα μπω... Το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου δεν είναι ακροδεξιό? Ναι, είναι, αλλά τουλάχιστον είναι σε πιο ήπια μορφή. Τα γραβάτα. Ναι. Εντάξει, και δεν έχει και το πολεμικό στρατιωτικό σκέλος της Χρυσής Αυγής. Αλλά παρόλα αυτά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εντός μνημονίου μπόρεσε να κάνει και καλά πράγματα και κοινωνικά πράγματα και άρα, για να πω και στον άλλο, να μην ξεχνάμε τους ακροατές σας που είπε τι διαφέρουμε από τη δεξιά, μέσα στον καπιταλισμό,
αυτή τη στιγμή να βάζεις το θέμα της ανισότητας, αυτή τη στιγμή να βάζεις τα θέματα των εργατικών δικαιωμάτων, mm-hmm. αυτή τη στιγμή να πολεμάς, να μην ιδιωτικοποιηθεί η υγεία, η παιδεία, η ΔΕΗ, είναι πολύ πιο αριστερά πράγματα και αντισυστημικά από ό,τι να τα έλεγε στη δεκαετία του 80 ή δεκαετία του 90. Mm-hmm. Επειδή ακριβώς είναι το σύστημα έτσι που είναι αυτό, ότι κάνεις τα πρώτα ρήγματα στην κυρίαρχη άποψη ότι όλα πρέπει να είναι ιδιωτικά, ότι δεν χρειάζεται μεγάλο κράτος, ότι δεν μας ενδιαφέρει η ανισότητα, αυτά είναι πραγματικές ρήξεις με το σύστημα όπως είναι. Να πω τη μεγαλύτερη ρήξη, αυτό το έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1974, γι' αυτό κατηγορήθηκε ως Αλμανία, το ξέρετε καλύτερα από ότι εγώ, και το ΕΣΥ το δημιούργησε ο Γιώργος Γεννηματάς. Να θυμόμαστε και αυτές τις τομές που ιστορικά προέρχονται από διαφορετικά κόμματα και διαφορετικές ιδεολογίες, αλλά έβαλαν κάποιες βάσεις που θα μπορούσατε να πατήσετε και εσείς. Σύμφωνο, δεν είναι. Υπάρχει και η ιστορία πριν από εμάς, θα υπάρχει και η ιστορία και μετά από εμάς. Θα ξεκινήσω την εσωκομματική κουβέντα με μια ερώτηση πολύ ειλικρινή, νομίζω, που στέλνει η κυρία Βίκη, η κυρία Τσακαλώτο. Λέει ότι χάρηκε πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ, ότι είστε ο καλύτερος υπουργός οικονομικών που πέρασε από την Ελλάδα, αλλά θέλει να σας κάνει μια ερώτηση χωρίς να σας φέρει σε δύσκολη θέση. Πολλά ακούγονται, κυρία Τσακαλώτο, για τους 53, ότι δημιουργούν πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή ξέρετε πώς είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ποια είναι η αλήθεια? Ακούστηκε, λέει, για παράδειγμα, ότι οι 53 δεν θέλουν προοδευτική συμμαχία και το άνοιγμα που κάνει ο Τσίπρας. Εγώ δεν έχω γνωρίσει κάποιον στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλει άνοιγμα. Mm-hmm. Πραγματικά, αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι ειλικρινές ερώτημα γι' αυτό σας ρωτώ. Πραγματικά δεν έχω συναντήσει mm-hmm. κάποιον που θέλει. Είναι απαραίτητο το άνοιγμα. Είναι απαραίτητο, και έχει σχέση και με την άλλη ερώτηση για τον mm-hmm. καπιταλισμό, ότι είναι πολύ εύκολα τα κόμματα να ενσωματωθούν σε μια κρατική λογική, να γίνουν κόμματα που απλώς εναλλάσσονται. Και άρα όταν ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να ανοίξει το κόμμα και να είναι πιο ριζωμένο στην κοινωνία, mm-hmm. και ριζωμένο στην κοινωνία μπορεί να είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί να είναι σε ένα σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, μπορεί να είναι σε ένα πολιτιστικό σύλλογο, μπορεί να είναι σε ένα συνδικάτο. Αυτό είναι η προστασία μας. Εμάς η μαζικότητα και η δημοκρατία είναι η προστασία μας να μην ενσωματωθούμε και να γίνουμε ένα συστημικό κόμμα. Mm-hmm. Άρα το άνοιγμα είναι απαραίτητο. Mm-hmm. Η εκλογή προέδρου από το λαό, από τη βάση. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα διαφορετικό θέμα. Ένδειξη δημοκρατικότητας αυτού? Όχι, δεν είναι ένδειξη δημοκρατικότητας, γιατί αν είναι πάρα πολύ μεγάλο το εκλογικό σώμα, δεν τον βγάζουν οι άνθρωποι που συζητάνε μεταξύ τους διαβούλευση και λέει ο ένας ο Αλέξης είναι καλός γι' αυτό και αυτό πρέπει. Το βγάζετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Το βγάζετε, δηλαδή, το star system. Δεν το θέλει ο Αλέξης. Ο Αλέξης δεν χρειάζεται star system, ίσως επειδή είναι star. Είναι άνθρωπος που μιλάει, έχει μιλήσει με τον Ολάν, με τον Πάπα, με τον Ομπάμα, δηλαδή... Είναι λαϊκός ηγέτης? Ναι, είναι. Δηλαδή αυτό φαίνεται, δηλαδή δεν ξέρω σε πόσες έχετε πάει σε συγκεντρώσεις αυτό, δεν νομίζω άμα πάτε εκεί θα το καταλάβετε αμέσως, δεν χρειάζεται να πάρετε το δικό μου λόγο, πάτε σε οποιαδήποτε ανοιχτή εκδήλωση. Ότι είναι στάρο Αλέξ Τσίπρας δεν αντιβαίνει όμως με αυτό που είναι πρώτος μεταξύ ίσων στην αριστερά, μήπως έχει βγει πολύ πάνω? Και γι' αυτό είχα την αντίρρηση που είχα και γι' αυτό θεωρώ ότι όποιες φοβίες έχει ένας κόσμος το άνοιγμα mm-hmm. που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα, η απάντηση η δικιά μας και των 53, μια που το ρωτήσατε, είναι η δημοκρατία. Mm-hmm. Οι ανοιχτές διαδικασίες, η διαβούλευση. Εμείς θέλουμε πολιτικές αποφάσεις μετά από συζήτηση και διαβούλευση που ακούμε mm-hmm. τα επιχειρήματα. Δεν θέλουμε ανθρώπους που κάθονται το σπίτι και απλώς δυο φορές ψηφίζουν. Μέσω ίντερνετ, λέτε, ας πούμε. Όχι, μέσω ίντερνετ μπορεί να γίνουν και συζητήσεις, mm-hmm. μπορεί να γίνουν και. Ούτε και σε αυτό είμαι εναντίον. Μπορούν να γίνουν μέλη του κόμματος. Το έχει κάνει ο Κόρμπιν, το έχει κάνει ο Σάντερς, δηλαδή το έχει κάνει το Ποντέμος. Μερικά πράγματα δουλεύουν, να το δούμε ποια δουλεύουν και ποια δουλεύουν. Δεν έχουμε όλοι τις απαντήσεις. Mm-hmm. Όταν θες να φτιάξεις και να το ανοίξεις το κόμμα με μια τομή και μια συνέχεια,
θέλεις να πας, πηγαίνεις και λίγο ψάχνοντας. Mm-hmm. Αλλά ο πυρήνας της σκέψης μας είναι δημοκρατικές διαδικασίες που ο κόσμος νιώθει ότι και συμμετέχει και ότι οι αποφάσεις έχουν και αποτέλεσμα. Δεν είναι κουβέντες να γίνεται και κάποιοι άλλοι αποφασίζουν. Αλλαγή του ονόματος μέσω δημοκρατικών διαδικασιών θα δεχτείτε? Αν είναι μέσα από δημοκρατικών διαδικασιών θα δεχθώ οτιδήποτε. Απλώς η εντύπωση η δικιά μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιο brand name που θα είναι αυτοκαταστροφικό. Προσθήκη. Ναι, μια προσθήκη μπορώ να το συζητήσω. Δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ή το αριστερό ΣΥΡΙΖΑ, πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερό συνασπισμό τη ΣΥΡΙΖΑ ή αριστερά, νομίζω τα έχουμε. Πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, πράσινη συμμαχία, όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Κοιτάξτε, το brand name είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και φίλοι και εχθροί και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μας ξέρουν ως ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Είναι, δηλαδή, τώρα δεν το βάζω στο τόσο πολιτικό, το βάζω και λίγο στο επικοινωνιακό. Όλος ο κόσμος ξέρει τον ΣΥΡΙΖΑ. Σ' αγάπησε, σε μίσησε, σε ψήλο συμπάθησε, σε ψήλο αντιπάθησε. Mm-hmm. Αυτοί που σε ψήλο αντιπάθησε μπορεί να σε ξανασυμπαθεί. Όλο αυτό το πράγμα σε ξέρουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αν στο συνέδριο κάποιοι θέλουν να υπάρχει και μια σύνθετη ονομασία, προοδευτική παράταξη, δεν είναι κάτι που νομίζω ότι. Αυτό που λέω είναι, όμως και στη σύνθετη ονομασία, εσείς οι δημοσιογράφοι σιγά σιγά ΣΥΡΙΖΑ πάλι θα μας λέτε. Αλήθεια είναι αυτό. Κάποια στιγμή ένας... Το κοινάλι ξεχνούν και το λένε Πασούκ. Καλά, το κοινάλι θέλει να το λένε Πασούκ. Πόσο ισχυρό είναι. Πρέπει να περάσουν γενιές μάλλον. Σε αυτή τη διεύρυνση που γίνεται τώρα, σε αυτή την οργάνωση, την οργανωτική μάλλον επιτροπή, ας την πούμε έτσι, ενώπιση του συνεδρίου. Την Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης, λες. Τυπικά και είναι αυτό, όπως το είπες. Λοιπόν, θα δεχόσασταν και πρόσωπα της κεντροδεξιάς? Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαρροή σήμερα για πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας που λοξοκοιτάει προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα δεχόσασταν ένα τέτοιο? Ο κύριος Τσακαλώτος τι θα δεχόταν? Εγώ ο κύριος λοξοκοιτάει. Δεν βάζω τους ανθρώπους που θα έρθουν με πολιτική γεωγραφία. Δεν είναι, δηλαδή είσαι ένα κέντρο δεξιός, κέντρο αριστερός. Εμείς έχουμε βγάλει μια διακήρυξη. Μια διακήρυξη που είναι το πρώτο βήμα αν άνθρωποι γενικά συμφωνούμε με εμάς. Ότι είμαστε εναντίον των ανισοτήτων. Mm-hmm. Ότι θέλουμε μια διαφορετική ανάπτυξη και πράσινη ανάπτυξη. Ότι θα υποστηρίξουμε τα δικαιώματα τους πρόσφυγες. Αυτό. Άρα... Αν ένας βιογραφικά, γι' αυτό λέω, βιογραφικά έχει μετατοπιστεί, όχι τελείως, αλλά τον κορμό το δέχεται, δηλαδή θεωρεί ότι η διαχωριστική γραμμή των ανισοτήτων, μιας πράσινης εναλλακτικής ανάπτυξης, μια υποστήριξη των δικαιωμάτων αυτών των άνθρωπων ή αυτή, γιατί μπορεί να είναι και υπουργός, καλύπτεται. Άρα η πολιτική δεν είναι γεωγραφία. Αν μου λέτε ότι θέλουμε να κάνουμε κεντρώες λύσεις για να φέρουμε περισσότερο κόσμο, αυτή είναι η ερώτηση, τότε είμαι εναντίον. Γιατί η άποψή μου και η άποψη της διακήρυξης και τη μεγάλη πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι οι κεντρώες λύσεις όπου έχουν εφαρμοστεί δεν έχουν πετύχει. Υπάρχουν πολίτες όμως στο κέντρο που θέλουν να τους εκπροσωπήσετε. Αυτούς αναγκαστικά για να τους εκπροσωπήσετε θα πρέπει να πέσετε σε μια πολυσυλλεκτικότητα μεγάλου κόμματος. Είδαμε στο 40% να βγαίνει το πρώτο κόμμα. Αυτό το δέχονται οι 53, το δέχεται η δική σας λογική? Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε πρώτα. Να ξεκαθαρίσουμε. Οι 53 ούτε είναι ούτε επιδιώκουν να είναι κόμμα μέσα στο κόμμα. Οι 53, όπως και άλλα ρεύματα, είναι ρεύματα ιδεών που θεωρούν ότι πρέπει να συμμετέχουν και να βάλουν θέματα προς συζήτηση. Άρα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί έχει μια σημασία για τη συζήτηση. Βέβαια, πολύ, πολύ, πολύ είναι, μεγάλη. Δηλαδή είναι μια ρεύμα, είναι ένα ρεύμα ειδών. Είναι και είδηση, θα έλεγα εγώ, δεν είναι μόνο για τη συζήτηση δική μας. Είναι ένα ρεύμα ειδών που βάζει πράγματα, μπορεί να είναι λίγο πιο κινηματική από κάποια άλλα ρεύματα, μπορεί να σηκώνει λίγο περισσότερο την ανάγκη της σωματικής δημοκρατίας, αλλά είναι εντός, είμαστε κομματικοί, αγαπάμε το κόμμα μας, θέλουμε το κόμμα μας να πάει καλά. Για την ερώτηση, δεν μπορεί η πολυσυλλεκτικότητα μπορεί να είναι από διαφορετικές από αρχικές στάσεις, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας κορμός.
Δηλαδή δεν μπορεί να κάνουμε, αν κάποιος κεντρός θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το, θα δυσκολευτεί στο κόμμα μας. Γιατί έχει μια άποψη για τα δημόσια αγαθά και γιατί πρέπει να είναι δημόσια. Προφανώς θα υπάρχουν και άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι υπέρ την αλλαγή του άρθρου 16. Αλλά ο κορμός της προσέγγισής μας είναι σε βασικά θέματα, που είναι τα βασικά κοινωνικά θέματα, πώς αντιμετωπίζεις τις ανισότητες, πώς αντιμετωπίζεις την ανάπτυξη με ένα διαφορετικό τρόπο και πώς διευρύνεις τα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Mm-hmm. Σκάνδαλα λιγότερα που σας ρώτησα προηγουμένως. Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου, η δική μου άποψη είναι ως εξής. Ένα, υπάρχουν σκάνδαλα. Δύο, πρέπει να τα αναδείξεις άμα το ξέρεις. Τρία, πρέπει τα δικαστήρια και η δικαιοσύνη να έχουν το πρώτο λόγο. Πρέπει να πάει κάποιος φυλακή όμως, όπως είχε πει ο κύριος Πολάκης. Αυτό δεν θα το πω εγώ. Εγώ ούτε ανακριτής είμαι, ούτε δικαστής είμαι, ούτε θέλω να είμαι. Και μακριά από εσάς. Αλλά το τέταρτο, και ίσως εκεί βάζω το δικό μου το προσωπικό στίγμα, πιο σημαντικό και από όλα τα τρία, είναι η θωράκιση του συστήματος από μελλοντικά σκάνδαλα. Δηλαδή η αριστερά βεβαίως πρέπει να αναδείξει τα σκάνδαλα. Βεβαίως δεν μπορεί να τα βάλει κάτω από το χαλί. Βεβαίως πρέπει να ενημερώνει τους πολίτες. Αλλά έχει μια πολύ πιο σημαντική υποχρέωση και πολύ πιο σημαντικό καθήκον. Να έχει τις πολιτικές αυτές να θωρακίζει το σύστημα. Και αυτό νομίζω κάνανε αρκετοί υπουργοί στην κυβέρνησή μας, που είμαι περήφανος γι' αυτό. Και σας θυμίζω το ρητό του Κομφούκιου, ότι αν δώσεις έναν άνθρωπο ένα ψάρι, τον κρατάς ζωντανό για μια μέρα, αν του μάθεις να ψαρεύει, τον κρατάς ζωντανό για υπόλοιπη τη ζωή. Η θωράκιση του συστήματος είναι το δεύτερο. Κύριε Τσακαλώτο, και ένας να πάει φυλακή, θα βρεθούν και αν δεν το θωρακίσει το σύστημα, θα βρεθεί ο δεύτερος και ο τρίτος και η τέταρτη για να κάνει. Ποιον θα προτείνετε για πρόεδρο της Δημοκρατίας? Δεν το έχω. Τι θα θέλατε? Περιγράψτε μου το πρόσωπο. Το πλαίσιο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Καταρχήν, θεωρείτε ότι πρέπει να προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις συνθήκες κάποιο για συμβολικούς λόγους ένα πρόσωπο? Νομίζω πρέπει. Αλλά δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα, γιατί ήμασταν στη φάση του συντάγματος και για τη διαδικασία της εκλογής. Νομίζω το πρώτο λόγο έχει η κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι θα. Θα το σκεφτεί τώρα στις διακοπές του Χριστουγέννου. Νομίζω είπε δύο πράγματα. Εσείς είστε δημοσιογράφοι, με διορθώσετε. Εγώ κατάλαβα ότι είπε ότι θέλει πολιτικό πρόσωπο. Ευρείας αποδοχής. Ναι, άρα όχι πανεπιστημιακό δηλαδή. Δεν είπε τη λέξη πολιτικό πρόσωπο. Είπε ένα πρόσωπο ευρείας αποδοχής. Α, δεν είπε και νόμιζα. Άρα το πολιτικό σύστημα. Δεν είπε τη λέξη το πολιτικό πρόσωπο και αυτό αφήνει και πολλές ερμηνείες για το ποιος μπορεί να είναι. Ο κ. Παυλόπουλος ήταν καλός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα μπορούσε να αναθεί η θητεία του? Ναι, νομίζω θα μπορούσε. Εγώ πρέπει να σας πω μια προσωπική άποψη για τον κύριο Παυλόπουλο, ότι στα 4 χρόνια που εγώ ήμουν διαπραγματευτής, ήταν πάντα δίπλα μου. Δηλαδή και με ρωτούσε τι μπορώ να κάνω και να βοηθήσω, να μιλήσω, και όταν του ζήτησα, από μόνος του δηλαδή το έλεγα, και όταν το ζήτησα βοήθησε. Δηλαδή νομίζω ήθελε η Ελλάδα να πάει μπροστά, ήθελε να βγούμε από το μνημόνιο και χρησιμοποίησε το γραφείο του και τη δική του εμβέλεια και σχέσεις που είχε για να βοηθήσει τη διαπραγματευτική ομάδα. Οπότε εγώ ως συντονιστής της διαπραγματευτικής ομάδας, τέλος πάντων, δεν έχω κανένα παράπονο. Ίσα-ίσα νομίζω ότι ήθελε να πάει μπροστά η χώρα. Μία λέξη που προκαλεί πανικό εντός του ΣΥΡΙΖΑ αλλά συνεχώς χρησιμοποιείται είναι η λέξη εκπασοκισμός. Όλοι δεν τη θέλετε, όλοι την έχετε στην άκρη της γλώσσας σας ως κίνδυνο. Είναι ορατός αυτός ο κίνδυνος και ποιες είναι οι δικλείδες ασφάλειας? Η δικλείδα ασφάλειας, σας την είπα δημοκρατία. Πριν, είναι η δημοκρατία, η διαφάνεια. Δηλαδή δεν υπάρχουν καπετανάτα στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσακαλώτο. Για να απαντήσω στην προηγούμενη ερώτηση, πριν πάω στη δεύτερη ερώτηση. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που έρχονται το ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάθε δυνατότητα να μείνουν στο Κιντάλ.
Άρα γιατί να γίνει η πασοκοποίηση? Έχετε πάρει αρκετούς. Όχι, ναι, αλλά προφανώς αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται δεν θέλουν να ξανακάνουν το ίδιο. Κάτι δεν τους άρεσε στο ΠΑΣΟΚ ή στο κοινά. Δηλαδή, έτσι τουλάχιστον μου φαίνεται εμένα λογικό. Άρα το κύριο ρεύμα που έρχεται αυτή τη στιγμή και σε όλες τις εκδηλώσεις που έχω πάει τώρα πρόσφατα στον Βόλο, στην Έδεσα, στα Γιάννη Τσάθα, θα πάω στην Πρέβεζα, όπου έχω πάει και εντός Αθήνας έρχεται πολλής κόσμος, και αυτός ο κόσμος είναι και από την αριστερά άνθρωποι που είχαν απογοητευτεί, που ξαναέρχονται, είναι και από το ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από το ΠΑΣΟΚ είναι, δεν είναι ότι έρχονται τώρα από το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να ήταν το ΠΑΣΟΚ το 80. Ναι, ναι. Και να είστε, αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι λένε ότι σε εσάς ήρθαμε, δεν ήρθαμε στο ΠΑΣΟΚ. Αν θέλαμε πηγαίναμε στο ΠΑΣΟΚ, έτσι δεν είναι? Άρα δεν το φοβάμαι. Φοβάμαι όμως μία λογική που μου το έβαλε ο Φίβος Κλαβιανός, ότι άμα θέλουμε να προσελκύσουμε ένα κόσμο να πάμε για να προσελκύσουμε κεντρώους ανθρώπους, να πάμε πιο πολιτικά. Να μεταλλάξουμε την πολιτική μας. Κοιτάξτε, τα τελευταία 20 χρόνια έχουν διαψεύσει αυτή τη θεωρία κατά κράτος. Ο Τραμπ δεν πήγε προς το κέντρο να κερδίσει τις εκλογές. Ο Τζόνσον προσπαθεί να κερδίσει εκλογές, δεν πήγε προς το κέντρο. Ο Σάνσες και ο Κώστα πήγαν προς τα αριστερά. Το γερμανικό S5 που πήγε προς τα κέντρο και συνεχίζει να θεωρεί ότι πηγαίνει προς το κέντρο, χάνει τις εκλογές. Άρα λέω, ακόμα και από εκλογική άποψη, στενά, ας πούμε ότι δεν είχαμε αξίες, δεν είχαμε θεωρίες, δεν θέλαμε αυτό, το να θεωρείς. Και αυτό δεν ξέρω, ίσως δεν σας το εξήγησα καλά όταν μου είπατε. Αυτό θεωρώ η γεωγραφική άποψη της πολιτικής. Δεν είναι η γεωγραφία η πολιτική. Είναι οι άνθρωποι στο κέντρο, πας την πολιτική προς το κέντρο. Πολλά πολιτικά κόμματα έχουν κερδίσει, όχι γιατί είχαν τη γεωγραφική άποψη της πολιτικής, να πάμε όσο πιο πολύ στο αλλά κέντρο, γιατί είχαν, για πάρα, γιατί είχαν μια συγκεκριμένη άποψη γιατί φταίει για την κοινωνία, για την οικονομία, γιατί υπάρχουν ανισότητες, γιατί δεν υπάρχει ανάπτυξη, γιατί δεν υπάρχει δημοκρατία. Το βάλανε στο εκλογικό σώμα και κερδίσανε. Μία τελευταία ερώτηση, Φίβο, αλλά έχουμε κλείσει. Με τα καπετανάτα δεν μας απάντησε. Όχι βέβαια με τη γεωγραφική άποψη της πολιτικής. Πάντως, κοιτάξτε, να απαντήσω εγώ στα καπετανάτα. Προφανώς, είναι προφανές ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν ισχυρές προσωπικότητες. Και αυτό μετράει. Και το star system το ενισχύει ακόμα περισσότερο. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είχαμε υπουργικό συμβούλιο. Έχουμε πολιτική γραμματεία. Αποφασίζονται, δηλαδή, ακόμα και στη διαπραγματευτική ομάδα, συζητάγαμε για ώρες να βρούμε λύση. Πολλές φορές ο Αλέξης άλλαξε γνώμη ή μας άλλαξε γνώμη και κάναμε κάτι διαφορετικά από ό,τι αρχικά φανταζόμασταν. Όσο και να υπάρχουν ισχυρές προσωπικότητες, στην τελευταία ανάλυση που λέμε εμείς οι αριστεροί, η αριστερά είχε και κεντρική επιτροπή και πολιτική γραμματεία και υπουργικό συμβούλιο και διαπραγματευτική ομάδα όπου γινόταν συζητήσεις και παίρναμε συλλογικές αποφάσεις. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή, είναι πολύ μακριά από όπως σε σχέση πώς δούλευε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και δουλεύει το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Σαφές, Φίβε, και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Όχι γεωγραφία πολιτική, αλλά πολιτική γειτονιά. Με το Κινάλ ή με το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη θα μπορούσατε να συνεργαστείτε στο μέλλον? Κοιτάξτε. Και υπάρχει αυτή η προοπτική κιόλας από την άλλη πλευρά. Εγώ θεωρώ ότι πολιτικά πρέπει να κτίσουμε συμμαχίες. Για να γυρίσουμε στο ερώτημα για της απλής αναλογικής, δεν γίνεται να μην το προσπαθήσεις αυτό. Τώρα με στεναχωρεί, δηλαδή η πολιτική του Κινάλ με ξεπερνάει τελείως. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η στρατηγική. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή παντού τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που δεν στρέφονται στην αριστερά σβήνουν. Βλέπετε το τι έχει γίνει στη Γαλλία,
βλέπετε που πάει το πράγμα στη Γερμανία και συγκρίνεται με τι έγινε στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Δεν το καταλαβαίνω στρατηγική του κοινάλ. Αλλά προφανώς θα θέλαμε ένα κοινάλ που έχει διαφορετικές απόψεις από εμάς, αλλά αποδεσμεύεται από τη δεξιά σοσιαλδημοκρατία και αρχίζει και βλέπει ότι δεν είναι η αγορά η απάντηση σε όλα τα προβλήματα, ότι πρέπει να κοιτάξει προς τα αριστερά. Είναι προφανές αυτό. Το ΜΕΡΑ25 δεν είπατε. Όχι, το ΜΕΡΑ25 το θεωρούσα πιο εύκολο. Δεν απάντησα. Δηλαδή, ό,τι είπα για το κοινάλ ισχύει πολύ περισσότερο για το ΜΕΡΑ25. Είναι προφανές ότι ούτε νεοφιλελεύθερο είναι και αριστερές ιδέες έχουν. Εσείς έχουμε ξεπεράσει το χρόνο, κύριε. Κύριε Τσακαλώτο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Νομίζω ότι κάναμε μια γόνιμη συζήτηση και επί της ουσίας. Να ευχαριστήσω εγώ, κυρίες και κύριοι, και τους πολύ καλούς συναδέλφους, τον Σπύρο Σουρμέ.